Τα αποτελέσματα τη πρώτη φάση τη καταγραφή τη ακίνητη περιουσία του Δήμου Χανίων παρουσίασε το πρωί ο Δήμαρχο. Έτσι, χίλια και πλέον ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο πρόκειται να αξιοποιηθούν περαιτέρω αφού αποτυπώθηκαν τα πλήρη στοιχεία του. Με τη δουλειά που έχουμε κάνει ε, και σήμερα πλέον είμαστε στη θέση να πούμε ότι γνωρίζουμε ποια είναι η ακίνητη περιουσία του Δήμου και μάλιστα πρέπει να, να πούμε ότι αυτά τα ακίνητα πλέον τα συνοδεύουν και τα Απαραίτητα χαρτιά, πιστοποιητικά ή οτιδήποτε άλλο, κτηματογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να γνωρίζουμε ότι πραγματικά έχουμε αυτή την περιουσία. Η δουλειά αυτή κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Όταν ξεκινήσαμε ε, αυτό το έργο πριν από 1,5 περίπου χρόνο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα χάο. Ε, Πραγματικά ήταν μια πολύ, δύσκολη, μια πολύ δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά στην οποία αξιοποίησαμε την νέα τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ορισμένα από αυτά τα ακίνητα, μάλιστα όπω τονίστηκε, δεν έχουν καταχωρηθεί στα κατατόπου υποδικοφυλακία. Το σημαντικό επίση είναι ότι μετά από αυτή την καταγραφή, μα επιτρέπεται με μεγαλύτερη ευχέρεια να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση, διότι ε, εν τέλει είναι η αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία, τη δημοτική περιουσία, αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Υπάρχουν ακίνητα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι καταγεγραμμένα στα αρχεία του Δήμου, υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το Δήμο Χανίων, κυρίως προέρχονται από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Χανίων και στην ουσία ο Δήμος ο ίδιος δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους και την ιδιοκτησία. Εργαζόμαστε και σε αυτό το τομέα να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε και αυτά τα άγνωστα και ορφανά πολλές φορές ακίνητα να περιέλθουν κανονικά και να καταγραφούν στην υπηρεσία στην, στον Δήμο Χανίον, στην περιουσία του Δήμου Χανίων. Ο Δήμο προσβλέπει, όπω επισημαίνεται, και σε δωρεέ ακινήτων από ιδιώτε, τα οποία χρειάζεται εποφελία τη κοινωνία. Είμαστε επίση στην ευχάριστη θέση να δώσουμε και να δείξουμε τα πιστοποιητικά μεταγραφή των τάφων των Βενιζέλων. Είναι μια πράξη που έγινε στι 3 έκτου, καθώ και τη μεταγραφή του επιπρομαχώνα που βρίσκεται στη δυτική πλευρά των τυχών δηλαδή στο σημείο που βρισκόταν το ξενία. Ο Δήμαρχος Χανίων τις προηγούμενες μέρες είχε επαφέ στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου ενημέρωσε για το τι μελιγενέστε για ορισμένα από αυτά, όπως τα Νεόρια και η Βίλα Κούνδουρου, ενιαία με το Θέατρο Βλυσίδη, στο οποίο μάλιστα ο Δήμος θέλει να προβεί σε εργασίες επισκευής του κλιματισμού, αλλά και στο κτίριο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο εξ από το Υπερταμείο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κληροδότημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του πολιτισμού.